το Σάβα Γκέτζογλου. Ο Σάβας Γκέτζογλου ανέβασε στο Instagram, στο Insta Stories, που λέει «Πρέπει να είναι η τρίτη φορά που γίνομαι μπαμπάς για φέτος». Ωραίος. Ωραία απάντηση. Εντάξει, νομίζω ότι μετά από αυτό δεν έχεις να σχολιάσει κάτι άλλο. Δηλαδή κάνει χιούμορ, ωραία απάντηση. Ωραία πολύ απάντηση, ωραία απάντηση. Γιατί ούτε, να σου πω κάτι, όντως, πάντα έχει να κάνει και με τον τρόπο που κάποιος απαντά σε κάτι τέτοιο. Στο να διαψεύσει κάτι, στο να πει ότι κάτι με έχει ενοχλήσει. Είναι ένας τρόπος που δείχνει ότι έχει χιούμορ και δεν πηγαίνει συγκεκριμένα σε ένα site ή υποτιμώντας κάποιους. Δηλαδή πολλές φορές έχουμε δει κάποιους ανθρώπους να θέλουν να πω τη γνώμη τους, που και αυτό είναι σωστό και σεβαστό, γιατί μπορεί κάτι να σε ενοχλήσει. Αλλά πάντα ο τρόπος είναι και αυτό που σε χαρακτηρίζει. Δεν μπορείς να είσαι υποτιμητικός, δηλαδή να έδινε και να έβριζε. Κατάλαβες. Τότε θα έλεγες, μα εντάξει, δεν έγινε και κάτι. Γράψαν, είχα την πληροφορία ότι είναι έγκυος. Δηλαδή μπορεί να χάσεις και το δίκιο σου μερικές φορές και να δείξεις και το πραγματικό σου χαρακτήρα μέσα από την αίσθηση. Δηλαδή δεν λένε ότι στους καυγάδες κάποιος δείχνει και το πραγματικό του χαρακτήρα. Το λένε. Έτσι λένε. Άρα και στην αίσθησή σου πολλές φορές δείχνεις ποιος πραγματικά είσαι και ποιο είναι το δικό σου επίπεδο. Έχεις κάτι στο μυαλό σου που τα λες αυτά. Μου άρεσε ο τρόπος με τις φατσούλες και... Και πολύ γλυκό, χωρίς να υποτιμάει κανέναν, διότι βγήκαν και είπαν ότι είναι σίγουρα η Αγγελική Λιάδη Έγκυος. Και τον παίρνει κιόλας, γιατί δεν είναι ένα παιδί που δίνει συνεντεύξεις, φωτογραφίζεται, πείτε, είναι παπαρατσικά. Είναι ένας αθλητής. Ποδοσφαιριστής και ξέρω σε ποια ομάδα παίζει. Ηθοποιός είναι, παιδί. Όχι, δεν είναι. Όχι, είναι ποδοσφαιριστής και καλός ποδοσφαιριστής. Από χτες λοιπόν, εγώ στέλνω συνεχώς μηνύματα στην Αγγελική Λιάδη. Σήμερα κλεγόμουν στη Σοφία, έλεγα τι χιλόπιτα, δεν μου απαντάει, δεν μου απαντάει. Όμως έχουμε και την επίσημη διάψευση από την Αγγελική Λιάδη, η οποία λέει: δεν έχω ιδέα ποιος ανεγκέφαλος έβγαλε αυτά τα περί εγκυμοσύνης. Δεν ισχύει, οπότε μην ακολουθείτε κι εσείς, δηλαδή εμείς η ομάδα του πρωινού, το λάθος των υπολείπων. Δηλαδή, πιο διάψευση από τη διάψευση δεν υπάρχει. Αγγελικούλα, μου γλυκιά-γλυκιά πρωί-πρωί, ποιος ανεγκέφαλος. Κοίταξε, να σου πω κάτι τώρα. Όταν βγαίνουν και λένε σίγουρα είναι έγκυος, λέει κάτσε. Είναι μεγάλη η ευθύνη να μεταφέρεις μια, να μεταδίδεις μια τέτοια είδηση. Κατάλαβες. Τι αγάπη. Γι' αυτό τα έλεγα αυτά προηγουμένως. Αυτό σου λέω, έχεις μια πληροφορία. Μπορεί να είναι σωστή, μπορεί να είναι λάθος. Πώς τη γράφεις, την μεταδίδεις. Καταλάβαμε, Άρη, το είπανε για σίγουρο. Φαντάζομαι πως οι άνθρωποι που το είπαν δεν παίζουν μια εγκυμοσύνη, το είχαν για σίγουρο. Να. Πάντως η Αγγελική Λιάδη σε εμάς πριν από λίγο ήρθε το μήνυμα, το διαψεύδει κατηγορηματικά. Εγώ τη διάψευση να την πιστέψω. Αλλά ο άνθρωπος που έχει ένα ρεπορτάζ και βγαίνει και τη γράφει ή τη λέει στην τηλεόραση, τη λέει στο ραδιόφωνο. Για να το βγάλεις, πρέπει να παίξει μια πληροφορία. Θα τους έχει το μικρό του το αγόρι. Που δεν και το έχω διαφωνήσει. Στα μπουτάκια του τα όμορφα. Γιατί τα μαγουλάκια. Είναι μια είναι κουκλή. Συγγνώμη. Μου χάλασα την. Καθόλου. Όχι, είχαμε πολλά θέματα. Πολλές σχέσεις, πολλές εγκυμοσύνες. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Λοιπόν, προχωράμε. Δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω. Λοιπόν, πάμε σε μια πολύ, πολύ, πολύ ωραία συνέντευξη που έκανε η Μέρη Αρώνη στον Παναγιώτη Φασούλα. Ο οποίος σας ενημερώνω ότι εννοείται πως προπονείται η γυναικεία ομάδα του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή στο γήπεδο της Γλυφάδας. Καθώς έχουν Final Four 23